Καλησπέρα σας. Κύριε επίσημοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο Σάμας ο Καλεντερίδης, εδώ και πολλά χρόνια, είναι φίλος μου. Τον αισθάνομαι σαν αδελφό. Εάν πάτε να τον χαιρετήσετε και σας πει ή μάλλον θα σας ρωτήσει από πού είστε, να είστε προετοιμασμένοι να του πείτε το συγκεκριμένο μέρος από το οποίο κατάγεστε. Όπως είπε η κυρία, είναι απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Είχε κάποιες πρωτιές, ήταν και παραθρομοδρόμος και ανήσυχος όν εθήτευσε από πλευράς ελληνικής πολιτείας στο προξενείο της Μύρνης για 6,5 χρόνια. Συνήθως, όλοι αυτοί που υπηρετούν σε θέσεις τέτοιες, λέω συνήθως, προσπαθούν να περάσουν καλά. Δεν κάνουν το κάτι παραπάνω. Ο Σάβας, τον οποίο όταν τον γνώρισα, ακριβώς με ρώτησε από πού είμαι και όταν του είπα από πού είμαι, δηλαδή από την περιοχή του Καυκάσου, και συγκεκριμένα από την διοίκηση του Αρδαχάν, μου λέει πήγα 2 φορές. Μου έκανε καταπληκτική εντύπωση, γιατί στα 1997, όταν πήγα εκεί, θεώρησα ότι ήταν ένα κατόρθωμα. Είναι μια τελείως αφιλόξενη περιοχή και το να μπορείς να πας εκεί πέρα είναι μια συστηματική και μια αρκετά αξιέπαινη προσπάθεια. Όταν λοιπόν πήγε εκεί πέρα, δεν κάθισε καθόλου ήσυχος και στην κυριολεξία αλώνησε τον χώρο της Μικράς Ασίας. Δεν υπάρχει μέρος το οποίο να μην το έχει επισκεφθεί τουλάχιστον 1 ή 2 φορές. Έτσι έγραψε στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης, αφού δημιούργησε μεγάλες και πλατιές φιλίες στον χώρο ιδιαίτερα του Πόντου, για να πει ότι εκεί υπάρχει μια άλφα κατάσταση. Δεν το πιστεύανε, φαίνεται. Έως όντου κάποτε ο πρόξενος της πόλης του είπε να πάνε μαζί. Υπάρχουν μερικές περιοχές στον Πόντο, όπου οι εκεί κάτοικοι μαθαίνουν τα τουρκικά όταν πάνε στο σχολείο. Η μητρική τους γλώσσα είναι η ποντιακή. Δημιούργησε λοιπόν τόσο καλές σχέσεις, ώστε όταν έφτασαν στην περιοχή της αρχαίας Ιωαννίας, στη σημερινή δηλαδή η Τόνια, υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου εκεί πέρα. Υπάρχουν οικογένειες πολύ δεμένες και κάθε φορά που πάει ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες ή άγνωστο, στέλνουν ειδικούς για να παραλέξουν ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που πήγε εκεί και είδε τον Σάβα, τον αναγνώρισε και πάει και λέει «Ο Σάβας έρθανε». Αποτέλεσμα, όλο σχεδόν ο κόσμος της Τόνιας να περικυκλώσει το αυτοκίνητο και να γίνει μια προσπάθεια ποιος θα φιλοξενήσει τον Σάβα. Σε βαθμό παρεξήγηση, γιατί δεν μπορούσε να πάει σε όλα τα σπίτια. Όλοι του λέγανε θα θες και στο δικό μου σπίτι, βέβαια ο χρόνος ήταν λίγος. Κάποτε είπε θα πάω στην τραπεζούτα, λέει και εκεί έχουμε σπίτι, θα φιλοξενήσουμε εκεί πέρα. Με αυτά τα δύο.